Στην ανάληψη πρωτοβουλία για να υπάρξει ενδελεχή αντισεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολικά κτίρια των περιφερειακών ενωτήτων Κεφαλνία, Ιθάκη, Ζακύνθου και Λευκάδα, προχωράει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Πρόκειται για μια πρόταση που έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλνία Ιθάκη Παναγίδρα Κουλόγκονα στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και ενσωματώθηκε στο σχέδιο ψηφίσματο που κατέθεσε ο επικεφαλή τη Λαϊκή Εισπήρωση Θεόδωρο Γουλή για τη σχολική στέγη στην Κεφαλονιά. Η εισήγησή του υιοθετήθηκε ομόφωνα από όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και έθετε μεταξύ άλλων τα οξύτατα προβλήματα στη κτηριακή υποδομή των σχολικών κτηρίων του νησιού μετά τους ισχυρούς σεισμούς, καθώς και την ανάγκη της εφαρμογής του μέτρου της ποσόστοσης του 0,5% για την εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σχολές μέχρι να αποφοιτήσει και η φετινή Δευτέρα Λυκείου. Είναι πράγματα και ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως και εμείς διεκδικούμε και η ποσόστοση για τους σημερινούς μαθητές της Β' Λυκείου να παραμείνει μέχρι και για τους σημερινούς μαθητές της Β' Λυκείου. Για την είσοδο το 0,5 εννοώ στα πανεπιστήμια και όλα τα άλλα τα ζητήματα που ετέθησαν. Εμείς επιπροσθέτως βάλαμε ένα ζήτημα, το είχαμε ήδη κουβεντιάσει όσον αφορά εδώ την Κεφαλονιά. Συμπεριλάβαμε και την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα και τα άλλα τα δύο μικρότερα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, έτσι ώστε να γίνει ένα συνολικό έλεγχο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, ειδικότερα τα πιο παλιά, μάλλον 2-3 καινούρια που είναι σε όλα τα νησιά δεν θα ελεγχθούν, δηλαδή που είναι κατασκευασμένα μετά το 2003-2004. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε από τον έλεγχο αυτό να προκύψει ότι πράγματι τα σχολεία μας είναι σε θέση που μπορούν να στεγάζουν τους μαθητές μας, τα παιδιά μας. Από τη στιγμή που δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κ. Δρακουλόγκονας σκοπεύει την επόμενη εβδομάδα να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Θανάση Γιαναδάκη, προκειμένου να υλοποιήσουν την προγραμματική σύμβαση για τον πλήρη αντισεισμικό έλεγχο στα σχολεία των νησιών του Νοτίου Ιωνίου. Να σημειωθεί ότι το θέμα των σεισμόπληθων σχολείων της Κεφαλονιάς μαζί με μια σειρά άλλων ζητημάτων έφερε στη Βουλή και βουλευτής του νομού Αφροδίτη Θεοπευτάτου με σχετική ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο.